Ένας ιστορικής σημασίας ευρωπαϊκός εκλογικός κύκλος ξεκινάει από την Ολλανδία. Η εκλογική μάχη προμηνύεται ιδιαίτερο συναρπαστική. Από τη μία πλευρά είναι η πιθανή στροφή των Ολλανδών προς το αντιευρωπαϊκό ισλαμοφοβικό ακροδεξιό κόμμα του Γκέρτ Βίλτερς. Και από την άλλη η διαφαινόμενη αδυναμία των παρατάξεων να κατακτήσουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Το είδατε πέρυσι με όλες αυτές τις επιθέσεις στη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, να δούμε ότι δεν πρόκειται απλά για τζιχάντα, αλλά για το ίδιο το Ισλάμ. Αυτό είναι το Ισλάμ. Πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ δεν θέλει να υπάρχει η Ολλανδία και ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Το κεντροδεξιό κόμμα των φιλελευθέρων του νυν πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε ελπίζει στην πρωτιά. Η διπλωματική κρίση Τουρκίας-Ολλανδίας έδωσε την ευκαιρία στο Ρούτε να επιδείξει ηγετικό ανάστημα. Όχι στον exit, θέλω να συνεχίσει η χώρα να είναι ασφαλής, σταθερή. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι μέλος των διεθνών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρέχει πολλές θέσεις εργασίας μέσω του εμπορίου. 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Μέχρι το τέλος του 2017 και μετά τις εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία, πιθανώς η Ευρώπη να είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που γνωρίζουμε έως σήμερα.